Με μεγάλη χαρά και συγκίνηση ξαναβλέπω γνωστά πρόσωπα. Έχω την ευκαιρία να ζητήσω την ευχή από τόσους πολλούς πατέρες εδώ στο συνέδριό μας. Όχι μόνο γιατί το είπε ο καθηγητής ο κύριος Αναγνωστόπουλος, αλλά γιατί πρέπει. Θα εκφράσω για δευτερόλεπτα ευχαριστίες βέβαια πρώτα στον Μητροπολίτη Ρόδου για την αβραμιαία αυτή φιλοξενία που μας περιποιείται για πέμπτη κατά σειρά ευκαιρία της οργανώσης του συνεδρίου. Βέβαια στον αγαπητό Πάτερ Σαύρο Κοφινά, όχι μόνο γιατί μας συμπεριέλαβε στο πρόγραμμα αυτό, αλλά γιατί έχω την τιμή να είμαι από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου και βέβαια να βάλω και τη δική μου έτσι ευχή και αναμονή για τον αποθανόντα, για τον φίλο μας που λείπει, για τον πατέρα Αδαμάντιο. Λοιπόν, μέχρι τώρα έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για ένα εκπληκτικό συνέδριο σε όλα τα επίπεδα των ομιλητών, των παρουσιάσεων, της δομής του και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε γιατί και το επόμενο θέμα θεωρώ θα το βρείτε πολύ ενδιαφέρον και είναι ενδιαφέρον γιατί μας αφορά όλους και μας αφορά όλους γιατί γεράζουμε και ταυτόχρονα μεγαλώνουμε ή μάλλον μεγαλώνουμε και ταυτόχρονα γεράζουμε. Θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα θαύματα να μεγαλώναμε χωρίς να γεράζουμε, αλλά αυτό δεν γίνεται. Έτσι λοιπόν είναι γενικώς μεγάλη αλήθεια ότι ο αριθμός των ανθρώπων που προσεγγίζουν και ξεπερνούν την τρίτη ηλικία ή τα όρια της συνεχώς αυξάνει. Είναι μια μεγάλη αλήθεια ότι στην Ελλάδα το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο λόγω της συνυπάρχουσας μεγάλης υπογεννητικότητας. Ξέρετε πολύ καλά ότι κάθε χρόνο περίπου 100.000, λίγο λιγότερο ή περισσότερο, έχουμε περισσότερους θανάτους από γεννήσεις. Έτσι λοιπόν τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε ελαττωθεί αρκετά σαν πληθυσμός. Δεν θέλω να λέω νούμερα. Ένα δεδομένο είναι αυτό. Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι πλέον οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας ζουν περισσότερο. Και σε αυτό συνέβαλε η ιατρική, συνέβαλαν οι εξελίξεις οι θεραπευτικές και συνέβαλε και γενικώς ο πολιτισμός μας. Με αυτό λοιπόν το δεδομένο και το ότι οι αγροτικές περιοχές έχουν πλέον μείνει με ελάχιστους ανθρώπους, έχουμε μια μεγάλη συσσόρευση ανθρώπων της τρίτης ηλικίας της πόλης και παρατηρούνται μερικά από αυτά που θα σας πω τώρα για 2 λεπτά. Στις μεγάλες πόλεις λοιπόν, σε ένα τριάρι διαμέρισμα με μια οικογένεια με 2 παιδιά, δεν χωράνε 2 γέροντες, εκ των οποίων πιθανόν ο ένας δεν είναι κατάκητος, και αν χωρέσουν για λίγο και αν τους περιποιηθούμε για λίγο, αυτό θα φέρει μεγάλη κούραση και φυσιολογική κούραση, φυσιολογικά επερχόμενη, στο ζευγάρι, στους νέους ανθρώπους που έχουν την οικογένειά τους εκεί. Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο την τελευταία δεκαετία, άνθρωποι οι οποίοι πλησιάζουν τα 70 ή και λίγο παραπάνω, ζευγάρια, οι οποίοι κατά τα άλλα είναι καλά, να έρχονται και να ζητάνε από τώρα να μείνουν σε ένα από τα δωμάτια των Ιδρυμάτων μας. Και έχουμε ήδη 4 τέτοια ζευγάρια. Διότι λέει ότι είμαστε μόνοι, τα παιδιά μας είναι στο εξωτερικό, αν συμβεί κάτι στον έναν δεν θα υπάρχει δυνατότητα να τον περιποιηθεί ο άλλος, διότι και το έτερο μέλος είναι μεγάλος. Άρα θέλουμε να εξασφαλίσουμε από τώρα μια φυσιολογική, μια γύρανση κατά το δυνατόν ανώδυνη. Δεύτερο θέμα. Βρήκαμε στις πόρτες του Ιδρύματος, στην είσοδο, ένα πρωί, πολύ πρωί, μία κυρία εγκατελειμμένη, μέσα σε 2 κουβέρτες τυλιγμένη. Έγινε προσπάθεια να εξιχνιαστεί, τελικά καταφέραμε και είδαμε ότι κάποιοι την έφεραν από ένα χωριό της Καβάλας στην Αλεξανδρούπολη και την άφησαν εκεί. Φυσικά, τελικά μάθαμε την ταυτότητά μας, είδαμε τι είναι, δεν καταφέραμε να βρούμε κανένα κοντινό της συγγενή και η κυρία παρέμεινε εκεί. Μετά από 3 χρόνια, στη διάρκεια μιας επίσκεψης ανθρώπων
το καλοκαίρι στην Καβάλα, κάποιος τη μίλησε, ανέφερε το όνομά της, καταλάβαμε ότι τη γνωρίζει, μάθαμε ότι έχει ένα γιο στη Γερμανία, ο οποίος αφού πήρε μια αξιοδότηση και της έπαιρνε τη σύνταξη όλα αυτά τα χρόνια, την ξέχασε. Βρήκαμε άκρη. Τρίτο παράδειγμα. Έρχεται ένας κύριος από την Αυστραλία, καθηγητής, ερευνητής σε μεγάλο πανεπιστήμιο, μοναχογιός, με τους γονείς του στην Ορεστιάδα, σε ένα υψηλό χωριό, εκ των οποίων η μητέρα του είχε πάθει ένα εγκεφαλικό, τη φρόντιζε ο παππούς 85 χρονών πάρα πολύ καλά, μέχρι που κι αυτός έπαθε ένα βαρύτητο εγκεφαλικό. Ήρθε και βρήκε τους δύο γονείς του με εγκεφαλικό. Φυσικά ήταν αδύνατο να τους μεταφέρει στην Αυστραλία. Προσπάθησε να βρει σε κάποιο ίδρυμα θέσεις. Δεν υπήρχαν πουθενά και πρώτη φορά είδα τέτοια δυστυχισμένα μάτια και τόσο λυπημένα, τόσο που κάναμε προσπάθεια, βάλαμε επιπλέον κρεβάτια για λίγο διάστημα και τους πήραμε. Για αυτούς. Ένα λοιπόν συναφές πρόβλημα και ένα με ένα συνάδελφο από τα πολλά τα οποία αντιμετωπίζουμε κάθε τόσο, ο οποίος μετέφερε τον πατέρα του στην Αλεξανδρούπολη, στο σπίτι του, γιατί έχει άνοια. Ο παππούς είναι περιπατητικός, έχει μια τάση φυγής. Προσπαθεί ο συνάδελφος να τον βάλει μέσα. Έκανε αίτηση να μπει στο ίδρυμά μας. Του είπαμε ότι δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλειά του, γιατί είναι περιπατητικός και μπορεί να βρει μια πόρτα ανοιχτή και να φύγει. Είναι ανοιχτής νοσηλείας στο ίδρυμά μας. Το κατάλαβε. Έκανε λίγο υπομονή και ήρθε μια μέρα στο γραφείο μου και μου λέει: «Ηλία, θα του σπάσω το πόδι. Δεν μπορεί άλλο, η οικογένειά μου έχει διαλυθεί. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε τη νύχτα. Θέλει συνεχώς να φύγει». Και όσες φορές με τη βοήθεια των ψυχιάτρων του αυξήσαμε τα φάρμακα, πέφτει πολύ, δεν μπορούμε να τον ταΐσουμε, δεν μπορούμε να τον σηκώσουμε κλπ. Νομίζω έτσι ένα περίγραμμα δίνεται τι σημαίνει τρίτη ηλικία και ποιο θα είναι το μέλλον των ιδρυμάτων και βέβαια των γερόντων που είναι μέσα στα ιδρύματα. Γι' αυτό ο τίτλος είναι ο πλέον κατάλληλος. Καταντάει λοιπόν σαφές γιατί ο πατήρ Σταύρος πολύ σοφά έβαλε αυτό το θέμα στο πρόγραμμά του. Και βέβαια δεν θα μπορούσε να βρεθεί καταλληλότερος ομιλητής από τον καθηγητή τον κύριο Βολίκα, ο οποίος είναι καθηγητής γυριατρικής στο University of Nicosia, είναι απόφυτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορ του ίδιου Πανεπιστημίου, έχει την ειδικότητα του παθολόγου με εξειδίκευση στη γυριατρική και στη γεροντολογία σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο της Ιταλίας, διατέλεσε διευθυντής στην παθολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας στην Αθήνα, διατέλεσε πρόεδρος Ελληνικής Γυριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας επί σειρά ετών, για πολύ περισσότερα χρόνια μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην Πανευρωπαϊκή Εταιρεία και την Διεθνή Εταιρεία Γεροντολογίας. Έχει μεγάλο έργο, κλινικό, εκπαιδευτικό, συγγραφικό, ερευνητικό, όμως έχει κάτι άλλο που τον διακρίνει. Έχει την ευαισθησία να ασχοληθεί με τα άτομα που πραγματικά έχουν ανάγκη να ασχοληθεί κάποιος μαζί τους, τα άτομα της τρίτης ηλικίας. Και αυτό το έκανε από τότε που αυτό το πρόβλημα δεν είχε αναφανεί, γιατί η πατριαρχική ελληνική κοινωνία έβρισκε τρόπους να περιποιείται αυτούς τους ανθρώπους. Ο κύριος λοιπόν Βολίκας έχει μια μακρά πορεία σε αυτόν τον τομέα της καθημερινότητας και τον παρακαλώ πολύ να ανέβει στο βήμα και να μας πει την εμπειρία του. Κύριε καθηγητά, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ευγενική παρουσίαση, θα ήθελα να σεβαστεί πατέρες, εκλεκτό ακροατήριο, να δηλώσω ότι νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή για την παρουσία μου και τη συμμετοχή μου στο συνέδριο αυτό και θέλω να ευχαριστήσω βεβαίως το Πατριαρχείο, τον Άγιο Ρόδου, ιδιαίτερος τον Πατέρα Κοφινά για όλα αυτά. Χαρά μεγάλη μου έκανε και το γεγονός ότι πριν από λίγο
Είχαμε εδώ στο πάνελ και τον πατέρα Δημήτριο Λινό, καθηγητή με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν. Το θέμα μου είναι οι ηλικιωμένοι, οι μονάδες φροντίδας των ηλικιωμένων. Θα ήθελα να διευκρινίσω πως επειδή το θέμα είναι τεράστιο, θέλω να ξέρετε πως η παρουσίαση είναι στη διάθεσή σας, επομένως δεν χρειάζεται να κρατάτε σημειώσεις. Και δεύτερον, ότι επειδή θα υπάρχουν θέματα προς συζήτηση, θα είμαι ανοιχτός στο τέλος για να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλετε πάνω σε αυτά που θα πούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι μια φορά και έναν καιρό, όπως θα δείτε και στα διαγράμματα στα οποία θα σας παρουσιάσω στο ξεκίνημα, όταν μιλούσαμε για δημογραφικά δεδομένα, μιλούσαμε για πυραμίδες. Μιλούσαμε για πυραμίδες, τις οποίες η ευρεία βάση ήταν οι πολλές γεννήσεις και στη συνέχεια, όσο προχωρούσαν τα χρόνια, ένας πληθυσμός έχανε άτομα από επιδημίες, από πολέμους και έτσι ήταν πάρα πολύ λίγοι εκείνοι οι οποίοι κατάφερναν να φτάσουν σε πολύ προχωρημένες ηλικίες. Επειδή λοιπόν ήταν πολύ λίγοι οι ηλικιωμένοι μέσα στο γενικό πληθυσμό, ήταν και μια μερίδα η οποία δεν είχε και μεγάλη τύχη σε σχέση με το να ασχοληθεί ιδιαίτερα η επιστήμη για τις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας. Από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, αυτό που παρατηρήθηκε ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες κοινωνίες είναι ότι άρχισε, επειδή οι συνθήκες άρχισαν να βελτιώνονται, η διατροφή, τα φάρμακα, η πρόοδοι της ιατρικής και όλα αυτά άρχισαν να προσθέτουν χρόνια στη ζωή, άρχισε λοιπόν να παρατηρείται το φαινόμενο ότι αρχίσαμε να ζούμε περισσότερα χρόνια. Από την άλλη μεριά, ένα άλλο φαινόμενο το οποίο ήρθε να βάλει το χέρι του σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι άρχισε να μειώνεται ο αριθμός των γεννήσεων. Μια φορά και έναν καιρό γεννούσαν 6, 7, 8 παιδιά, πολλές φορές οι οικογένειες. Όσο προχωρούσαν τα χρόνια όμως, όπως σας έλεγα, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτό το φαινόμενο άρχισε να αλλάζει και έτσι άρχισε να εμφανίζεται υπογεννητικότητα. Έτσι λοιπόν, ενώ σε μια κοινωνία για κάθε δύο άτομα, για κάθε ζευγάρι το οποίο φεύγει από τούτο τον κόσμο, αν αφήσει τουλάχιστον δύο διαδόχους, έχουμε μια κοινωνία η οποία είναι σταθερή από πλευράς δημογραφικής, όταν ο κόσμος δεν γεννά παιδιά ή γεννά μόνο ένα, τότε τα πράγματα δείχνουν ότι έχουμε κοινωνίες στις οποίες υπάρχει ο συνδυασμός αυτής της υπογεννητικότητας που οδηγεί σε μείωση του γηγενούς πληθυσμού και από την άλλη υπάρχει μια διόγκωση του απόλυτου αριθμού και του ποσοστού των ηλικιωμένων μέσα στην κοινωνία. Ελπίζω να γίνει κατανοητός, τα έχω και σε διαφάνειες, θα τα περάσουμε στα γρήγορα για να κερδίζουμε το χρόνο μας. Αυτό το φαινόμενο οδήγησε σε μια αλυσίδα από κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις. Γιατί πρόκειται για έναν πληθυσμό ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι συνταξιούχοι, δεν εργάζονται, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρχίσει να αποκτούν τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πυραμίδα για την οποία μιλούσαμε, το ότι μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο άρχισε να αυξάνεται πάρα πολύ το προσδόκιμο της επιβίωσης. Βλέπετε ότι εδώ σε διάφορες περιοχές της γης, ιδιαίτερα όπου είναι πολύ σκούρο χρώμα, φτάνουμε στα 90 χρόνια. Κοιτάξτε στον ελληνικό πληθυσμό πώς η πυραμίδα αυτή το 2000 έχει καταργηθεί πια και έχει μετατραπεί σε έναν ρόμβο, διότι υπάρχει η υπογεννητικότητα από τη μια μεριά και από την άλλη υπάρχει η παράταση του μέσου όρου ζωής και έτσι διωγγώνονται τα ποσοστά των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.
Βλέπετε τι λένε τα δεδομένα για το 2050, που έγινε ένα μανιτάρι. Κοιτάξτε τι γίνεται σε ανάλογες κοινωνίες όπως είναι η Αμερικανική, στην οποία αυξάνεται διαρκώς το ποσοστό των ηλικιωμένων σε εκατομμύρια. Κοιτάξτε ιδιαίτερα αυτή εδώ την ομάδα ηλικιών, η οποία είναι η πιο ραγδαία αυξανόμενη. Και να έρθουμε λίγο τώρα να δούμε από πιο κοντά τι είναι αυτό το φαινόμενο της γύρανσης. Μετά τη γέννηση ενός οργανισμού έχουμε την ανάπτυξή του, ένα πλατό ορίμανσης και στη συνέχεια έρχεται η φάση της γύρανσης. Τι είναι αυτή η γύρανση? Είναι μια πολύ ετερογενής και πολύπλοκη διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας χάνουμε ανατομικές και λειτουργικές μονάδες και αυτό κάποια στιγμή οδηγεί στην ασυμβατότητα με τη ζωή. Θυμίζει αυτό το επιτραπέζιο παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά την τζέγκα, όπου κατά τη διάρκεια της ζωής μας αρχίζουμε και χάνουμε διάφορα στοιχεία ανατομικά και λειτουργικά, μέχρι που κάποια στιγμή αυτό το οικοδόμημα δεν μπορεί πλέον να αντέξει. Τα δεδομένα της γύρανσης είναι και εξωτερικά, οι επιπτώσεις είναι και εξωτερικές. Όλοι μας ξέρουμε για τη ρυπίδωση, για το άσπρισμα των μαλλιών, για όλα αυτά κλπ. Για να μην σας κουράζω με τέτοια. Αλλά μεταβαλλόμαστε και λειτουργικά, όπως μεταβαλλόμαστε και εσωτερικά. Εσωτερικά, παραδείγματος χάρη, θα πρέπει να σας πω, επειδή ελαττώνεται ο μυϊκός συστός, ελαττώνεται το ολικό σωματικό νερό, τα κόκαλά μας, όπως θα δούμε και σε μια άλλη διαφάνεια, αρχίζουν και έχουν οστεοπόρωση, οπότε σταματούν πια να είναι πολύ συμπαγή. Κάνουν τον άνθρωπο να αλλάζει. Αλλά αυτή η γύρανση είναι νόσος? Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Η γύρανση δεν είναι νόσος. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, όπως θα πούμε παρακάτω. Αλλά τρέχει όμως με διαφορετικούς ρυθμούς, όπως θα έχετε διαπιστώσει και στην καθημερινή ζωή, από άτομο σε άτομο, από όργανο σε όργανο, χωρίς να δίνει καμιά ιδιαίτερη συμπτωματολογία. Φαίνεται, μπορεί να σας δυσαρεστήσει λίγο η είδηση, αλλά φαίνεται ότι ξεκινάει γύρω από τα 30. Λοιπόν, μετά την ηλικία των 30 ετών, ο άνθρωπος αρχίζει πραγματικά να παρουσιάζει μικρές απώλειες που στην αρχή δεν δίνουν κάτι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, αλλά θα θυμίσω ότι αργότερα έρχεται η εμμηνόπαυση, έρχεται η πρεσβειοποία, έρχεται... Υπάρχουν βέβαια και παθολογικές καταστάσεις, τις οποίες υπάρχει μια γύρανση η οποία έρχεται με μεγάλη ταχύτητα και για λόγους που δεν είναι ανάγκη να τους κουβεντιάσουμε τώρα, γιατί ξεφεύγουν από το αντικείμενό μας. Να πούμε ότι βιολογικά οι άνθρωποι έχουν διαφορετική ταχύτητα γύρανσης, όπως είπαμε, και μερικοί έως τρεις και πιο πολλές φορές γρηγορότερα από κάποιους άλλους. Και ωραία, ποιο είναι το όριο της ανθρώπινης επιβίωσης, δηλαδή μέχρι πού ελπίζουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να ζήσουμε? Λοιπόν, το όριο της ανθρώπινης επιβίωσης από στοιχεία που έχουμε στατιστικά μέχρι στιγμής φαίνεται ότι είναι τα 120 με 125 χρόνια. Εδώ βλέπετε σε αυτή τη φωτογραφία μια γνωστή, την Καλμάν Γαλλίδα, η οποία γιόρτασε τα 122 γενέθλιά της από τηλεοράσεως. Και θα πρέπει από εκεί και μετά να σας πω κάτι ακόμα. Ηλικιωμένοι υπάρχουν διάφορες κατηγορίες. Υπάρχουν ηλικιωμένοι οι οποίοι παρά την βιολογική τους μεγάλη ηλικία εξακολουθούν να είναι δραστήριοι, ενεργοί και σε καλή φυσική κατάσταση. Βλέπετε εδώ μία γιαγιά η οποία 90 χρονών αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Ενώ εδώ βλέπετε έναν άλλο άνθρωπο ο οποίος στην ηλικία των 91 ετών έτρεχε σε μαραθώνιο. Ξέρετε ότι ίσως το ακούσατε πρόσφατα που το έγραψαν οι εφημερίδες, ότι πέθανε στην ηλικία των 119 ετών μια Ιαπωνέζα κτλ.
Άρα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε λίγο το τι είναι το θέμα ηλικία. Οι ηλικίες του ανθρώπου είναι τριών λογιών. Καταρχάς έχουμε την βιολογική που είναι αυτή που αναφέρεται στις μεταβολές του σώματος που συνήθως συμβαίνουν καθώς αυτός γερνά. Η χρονολογική είναι αυτή που γράφει η ταυτότητά μας και η οποία έχει σε όρους υγείας πολύ μικρή σημασία. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε ότι όσο αυξάνεται η χρονολογική ηλικία, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα να συναντήσουμε κάποια νοσολογική οντότητα. Και βεβαίως υπάρχει και η ψυχολογική ηλικία, η οποία έχει πάρα πολύ να κάνει με το πώς κάποιος νιώθει. Φανταστείτε έναν 80χρονο, ο οποίος είναι δραστήριος, ο οποίος είναι ενεργός, συμμετέχει, κάνει σχέδια για το μέλλον, έχει δραστηριότητες. Να τον συγκρίνουμε με έναν που μπορεί να είναι πολύ νέος σε ηλικία, αλλά είναι αραγμένος σε ένα καφενείο, δεν έχει σχέδια, δεν έχει μέλλον, δεν βλέπει μπροστά του. Άρα λοιπόν η υπόθεση γύρανση έχει πάρα πολλές παραμέτρους, οι οποίες από καθαρά ιατροκεντρική πλευρά έχουν πάρα πολλές όψεις που θα πρέπει κανένας να μελετήσει. Είναι τεράστιο το κομμάτι του... εδώ έχουμε μια άλλη ηλικιωμένη, η οποία στα 91 της χρόνια διευθύντρια νοσοκομείου, προχτές στην τηλεόραση, η γυραιότερη σέρφερ του κόσμου, στην Κεφαλονιά. Να βάλουμε λοιπόν λίγο μια τάξη σε αυτή την ομάδα και να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι διαιρούνται στους υγιείς, σε αυτούς οι οποίοι είναι χρονίως πάσχοντες και σε αυτούς οι οποίοι είναι εύθραστοι, ευπαθείς. Βλέπετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με άτομο που μπορεί να είναι στην ίδια ηλικία ο ένας με τον άλλον, ο ένας όμως έχει κάποια σχετική αυτονομία, ενώ ο άλλος χρειάζεται περισσότερο βοήθεια. Υπάρχουν κλίμακες αξιολόγησης, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα έναν ηλικιωμένον άνθρωπο να τον ταξινομήσουμε από τον very fit, από τον ηλικιωμένο, τον οποίος είναι πάρα πολύ καλά, γερός, δραστήριος κτλ, μέχρι αυτόν ο οποίος είναι τελικός. Η στροφή της γυριατρικής είναι κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στο κομμάτι πρόληψη. Για να δούμε πώς το βλέπει το κομμάτι πρόληψη, θα βάλουμε τα πράγματα κάτω από τα εξής πρίσματα. Καταρχάς, πρόληψη στη νόσηση. Δεύτερον, πρόληψη στα ατυχήματα. Τρίτον, πρόληψη στις ιατρογενείς επιπλοκές, γιατί υπάρχουν και τέτοιες, όπως θα σας εξηγήσω λίγο παρακάτω, για να μην βγάζουμε την ουρά μας απ' έξω οι γιατροί. Πρόληψη στα ψυχοκοινωνικά προβλήματα που παρουσιάζονται στους ηλικιωμένους. Να δούμε λίγο τι είναι αυτό που τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης της γυριατρικής και λέγεται ευπάθεια, frailty, ευθραυστότητα. Καθώς και η πρόληψη της γύρανσης αυτής κατ' αυτής. Όταν μιλάμε για πρόληψη της νόσησης, εννοούμε την ανοσοπροφύλαξη, την χημειοπροφύλαξη, τις παρεμβάσεις, τον τρόπο ζωής, τους εμβολιασμούς, την καθοδήγηση στον τρόπο δίαιτας. Δεύτερον, στη δευτεροπαθή πρόληψη, η οποία στοχεύει στη διόρθωση των υποκειμένων νοσημάτων, σε αυτούς που είναι διαβητικοί, υπερτασικοί κλπ, πώς θα πρέπει να κρατιούνται σε όσο είναι το δυνατόν καλύτερη φόρμα και κατάσταση. Και βεβαίως παρεμβάσεις στο στυλ της ζωής, όπως το κόψιμο του καπνίσματος, όπως την απώλεια βάρους, διαιτολόγια, την άσκηση, την έκθεση στον ήλιο, στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα και για τα οποία θα μπορούσαμε
αν η κουβέντα μας ήταν ιατροκεντρική, να επεκταθούμε και να μιλήσουμε περισσότερο. Θα θυμίσω ότι οι εμβολιασμοί πλέον και του κορονοϊού, της γρίπης, του πνευμονιόκοκκου, του τετάνου, του έρπιτα ζωστήρα, είναι εμβόλια τα οποία προσπαθούμε να κάνουμε στους ηλικιωμένους. Ένα άλλο κομμάτι της πρόληψης στρέφεται σε αυτό που ο σοφός λαός έχει κάνει τη στατιστική του. Λέει ότι ο γέρος πάει από πέσιμο. Λοιπόν, πράγματι, κοιτάξτε τώρα ότι οι πτώσεις αποτελούν μια μεγάλη αιτία θανάτου, γιατί μετά το πέσιμο έχουμε κατάγματα, τα οποία κατάγματα οδηγούν σε νοσοκομεία, χειρουργία, επιπλοκές κτλ. Με τεράστιο κόστος και οικονομικό και ψυχολογικό και, όπως καταλαβαίνετε, τεράστια επιβάρυνση. Κοιτάξτε τη διαφορά με την οποία πέφτει ένα νέο άτομο, ενώ ένα ηλικιωμένο πώς πέφτει και γιατί έχουμε περισσότερο κατάγματα του ισχύου, ιδιαίτερα όταν συνυπάρχει και οστεοπόρωση. Να πούμε ότι οι ηλικιωμένοι έχουν περισσότερα ατυχήματα στην οδήγηση, γιατί δεν βλέπουν καλά, δεν ακούνε καλά, δεν έχουν ταχύτητα αντανακλαστικών όπως οι νεότεροι. Και βεβαίως ατυχήματα που συμβαίνουν στο σπίτι, ιδιαίτερα όταν το σπίτι δεν είναι διαμορφωμένο κατάλληλα, ώστε να μην υπάρχουν εμποδιάκια, καλώδια, επιπλάκια κλπ, γλιστερό έδαφος και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε στην οστεοπόρωση μια εικόνα η οποία μας δείχνει πώς θα έπρεπε να είναι το οστό φυσιολογικά, πώς είναι στην οστεοπόρωση και πώς καταντάει όταν τα πράγματα είναι πάρα πολύ προχωρημένα. Πόσο εύθραυστο σαν φρυγανιά γίνεται το κόκαλο όταν η οστεοπόρωση προχωράει. Γιατί μίλησα για πρόληψη και των ιατρογενών επιπλοκών. Λόγω του ότι οι ηλικιωμένοι παρουσιάζουν συχνά πολυπαθολογία, δηλαδή πάσχουν ταυτόχρονα από περισσότερες από μία παθήσεις. Υπέρταση, διαβήτη, αρθροπάθεια, καρδιακή ανεπάρκεια κλπ. Λόγω της πολυπαθολογίας παίρνουν και πάρα πολλά φάρμακα. Παίρνοντας πάρα πολλά φάρμακα αρχίζει ένα παιχνίδι το οποίο γίνεται επικίνδυνο. Διότι πρώτον αρχίζει ο κίνδυνος αλληλεπίδρασης μεταξύ των φαρμάκων. Αρχίζει ο κίνδυνος εμφάνισης παρενεργειών, διότι όσο πιο πολλά φάρμακα παίρνεις, τόσο κινδυνεύεις να πέσεις στην παρενέργεια. Και τρίτον, στον κίνδυνο πολύ συχνά οι ηλικιωμένοι να τα μπερδεύουν, να μην ξέρουν να τα διαχειριστούν καλά. Στην πρόληψη των ιατρογενών επιπλοκών μπαίνει και το θέμα της εμπλοκής πολλών ειδικοτήτων. Δηλαδή, ο πνευμονολόγος βλέπει τον ηλικιωμένο από πνευμονολογικής πλευράς. Ο καρδιολόγος τον βλέπει από καρδιολογικής πλευράς. Ο γαστροεντερολόγος τον βλέπει από τη δικιά του τη μεριά. Θα πρέπει να είναι κανείς επικεντρωμένος στο να υπάρξει ένας μαέστρος ο οποίος να διευθύνει όλη αυτή τη χοροδία των ειδικών, διότι πολλές φορές οι μεταξύ τους αγωγές μπορεί να συγκρούονται ή να μην λαμβάνουν υπόψη η μία τα δεδομένα της άλλης. Τέλος, στην πρόληψη των ιατρογενών επιπλοκών είναι και η πρόληψη της νοσοκομιακής νοσηλείας. Το νοσοκομείο είναι ένας πολύ κακός τόπος για να νοσηλεύονται οι ηλικιωμένοι. Κανονικά θα έπρεπε να αποφεύγεται η νοσηλεία στο νοσοκομείο και να πηγαίνουν μονάχα όταν υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι. Όλα αυτά πρέπει να κάνουν τους συναδέλφους ιατρούς να θυμούνται ετούτη δω τη διαφάνεια. Ότι ο ηλικιωμένος γενικά, σαν ασθενής ιδιαίτερα, είναι πολύπλοκος. Γιατί παρουσιάζει, όπως είπαμε, πολυπαθολογία και συνοσηρότητα, γιατί έχει άτυπη παρουσία συνοσολογικών οντοτήτων. Θα πρέπει να σας πω ότι μπορεί κάποιος ηλικιωμένος να έχει μια σοβαρή λίμωξη και να μην έχει καθόλου πυρετό. Διότι παρουσιάζει γνωσιακές, ψυχολογικές και αισθητηριακές διαταραχές. Είπαμε δεν βλέπουν, δεν ακούνε καλά, αλλά αρχίζει και η άνοια για την οποία θα μιλήσουμε λίγο παρακάτω. Μειωμένες εφεδρίες,
εύκολα αφυδατώνονται, εύκολα υπεριδατώνονται κτλ. Έχουν αργότερη ψυχοκινητική απόκριση. Τα εργαστηριακά κριτήρια είναι διαφορετικά στους ηλικιωμένους, διότι ένας ηλικιωμένος μπορεί να έχει μια χαμηλή κρεατινίνη μιλώντας μεταξύ γιατρών, που όμως αυτό μπορεί να εκλαμβάνεται ότι έχει φυσιολογική νεφρική λειτουργία, και στην πραγματικότητα όταν θα πάμε να το δούμε κάτω από το πρίσμα του GFR, τότε μας λέει ότι οι άνω των 75-80 χρονών έχουν πρακτικά χάσει τον ένα τους νεφρό. Διότι στην πορεία της ζωής, επειδή διαθέτουμε 2 εκατομμύρια νεφρώνες, 1 εκατομμύριο από τη μια μεριά και ένα από την άλλη, στην πορεία του χρόνου χάνουμε νεφρώνες, οι οποίοι σιγά σιγά μας κάνουν στην ηλικία των 75-80 χρονών εξορισμού να έχουμε νεφρική ανεπάρκεια και να δουλεύουμε σαν να έχουμε μόνο ένα νεφρό. Τα ψυχοκοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα αλληλεπιδρούν με τις παθολογικές καταστάσεις. Ας λάβουμε λίγο υπόψη μας 3 βασικά στοιχεία. Ένα είναι η κατάθλιψη. Η κατάθλιψη στο γενικό πληθυσμό είναι 2-3%, λένε οι ψυχίατροι. Στους ηλικιωμένους, στους πληθυσμούς των ηλικιωμένων, η κατάθλιψη είναι δυνατόν να φτάσει το 50-60% ενός πληθυσμού ηλικιωμένων. Δηλαδή, πάρα πολλοί ηλικιωμένοι παρουσιάζουν κατάθλιψη για πάρα πολλούς λόγους. Η μοναξιά. Η μοναξιά, την οποία την είδαμε ιδιαίτερα σε κάτι συγκλονιστικό, το οποίο συνέβη, αν θυμάστε, στη δεκαετία του 80, που έγινε τότε ο μεγάλος καύσωνας, κατά τη διάρκεια του οποίου πέθαιναν ηλικιωμένοι και τους ανακάλυπταν ιδιαίτερα στο εξωτερικό, γιατί περνώντας έξω από την πόρτα του διαμερίσματός τους υπήρχε μυρωδιά. Καταλαβαίνετε τι συγκλονιστικό είναι αυτό, γιατί δεν υπήρχε κάποιος να ανησυχήσει αν είναι ζωντανοί ή όχι, αν έχουν πρόβλημα ή δεν έχουν. Τέλος, η οικονομική κατάσταση είναι επίσης ένα πρόβλημα της τρίτης ηλικίας, γιατί οι ηλικιωμένοι έχουν πρικίσει τα παιδιά τους, έχουν δώσει αυτό που μπορούσαν στις νεότερες γενιές και έχουν μείνει με μια χαμηλή σύνταξη. Να έρθουμε λίγο σε ένα τεράστιο κεφάλαιο, το οποίο όμως μόνο μια ανοίξη μπορώ να σας κάνω αυτή τη στιγμή, γιατί αλλιώς θα σας φάω το χρόνο. Στη διάθεσή σας, αν θέλετε, να το κουβεντιάσουμε παρακάτω. Οι διαταραχές της μνήμης είναι συχνό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της γύρανσης. Όλοι έχουμε παρατηρήσει ότι όταν μεγαλώνουμε, αρχίζουμε που έβαλα τα κλειδιά μου, που έβαλα τα γυαλιά μου, ασχολούμαστε με την έρευνα. Λοιπόν, η κατάσταση όμως αυτή διαφέρει από το κομμάτι της άνοιας. Η άνοια είναι ένα σύνδρομο, είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία έχει πολλά συμπτώματα μαζί, γιατί δεν διαταράσσεται μόνο η μνήμη. Κατά την εκδήλωση της άνοιας έχουμε διαταραχές και της κρίσης και της σκέψης, μεταβολές στη διάθεση, μεταβολές στην προσωπικότητα, στην επικοινωνία με τους άλλους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί επηρεάζουν τις σχέσεις με τους άλλους και τις καθημερινές δραστηριότητες, γιατί γίνονται καχύποπτοι, γίνονται τσιγκούνιδες, γίνονται επιθετικοί, γίνονται διάφορες καταστάσεις ανάλογα με την υποκείμενη προσωπικότητα. Να έρθω λίγο στο κομμάτι της ευπάθειας, της ευθραυστότητας για την οποία μιλήσαμε. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ότι πολλές φορές βλέπουμε ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι νομίζουμε ότι είναι καλά. Γιατί ακριβώς είναι λειτουργική. Όμως μπορεί να είναι στα όρια της λειτουργικότητας και της καλής κατάστασης. Και μόλις έρθει ένα στρες, είτε αυτό είναι ψυχολογικό, είτε αυτό είναι οργανικό, μια νόσηση ή κάτι, αμέσως καταραίει όπως ένας χάρτινος πύργος ο ηλικιωμένος. Αυτή λοιπόν η ευπάθεια, η ευθραυστότητα οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι κάτω από όλη την ιστορία υποκρύπτεται το εξής. Ένας νέος άνθρωπος έχει πάρα πολλές εφεδρίες και χρησιμοποιεί μόνο ένα μέρος τους.
ένας νέος που θέλει να ανέβει τις σκάλες σε μια πολυκατοικία, ανεβαίνει άνετα στον πέμπτο όροφο και πολλές φορές χωρίς να λαχανιάσει καθόλου. Ένας ηλικιωμένος για να ανέβει δύο ορόφους, πολλές φορές βάζει όλες του τις δυνάμεις και φτάνει εξαντλημένος. Αυτό λοιπόν, αν το δούμε εσωτερικά και λειτουργικά, μας λέει ότι οι ολικές φυσιολογικές εφεδρίες σε έναν ηλικιωμένο είναι περιορισμένες. Αυτό το ψάξαν οι επιστήμονες να δούνε πού οφείλεται και τα λοιπά. Αναπτύχθηκαν διάφορες θεωρίες, να μην σας κουράζω τώρα, δεν είναι το αντικείμενό μας. Μία από αυτές είναι η σαρκοπενία. Κοιτάξτε πώς ελαττώνεται ο μυϊκός ιστός. Εδώ έχουμε ένα νέο, του έχουν κόψει με αξονική μία φωτογραφία σαν φέτα στο μυριαίο κόκαλο και βλέπετε πόσο μυ έχει. Ενώ κοιτάξτε σε έναν ηλικιωμένο όπου έχει χαθεί πολύ μυϊκός ιστός και έχει αντικατασταθεί από λίπος. Υπάρχουν σε βάθος αναλύσεις του φαινομένου αυτού για το οποίο δεν θα σας κουράσω πολύ. Αυτή λοιπόν η ευπάθεια αυξάνεται από άτομο σε άτομο. Η τρωτότητα, η ευαισθησία στο στρες κτλ. Έτσι λοιπόν, να πω ότι τι γίνεται, κάτι γίνεται και δεν με προχωράει παρακάτω, να πω ότι έχουν γίνει μελέτες, μία από τις οποίες ήταν το Frail Safe, που έγινε στον χώρο μας και στον οποίο έλαβαν μέρος το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, το δικό μας πανεπιστήμιο από την Κύπρο, το πανεπιστήμιο από τη Γαλλία, του Νανσί, με τον καθηγητή εκεί. Έχουν γίνει μελέτες επίσης σε τομείς, όπως βλέπετε, όπου έχουμε συμβάλει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Horizon 2020, όπου έχουμε φτιάξει ανθρωποειδείς βοηθούς ηλικιωμένων, οι οποίοι με διάφορους τρόπους βοηθάνε, και να δούμε δύο τελευταία πραγματάκια πριν τον επίλογο. Το ένα είναι ότι προλαβαίνεται η γύρανση. Μπορούμε αυτή καθε αυτή τη γύρανση να την αντιμετωπίσουμε, να κάνουμε αυτό που λένε anti-aging, αντιγύρανση. Λοιπόν, εκεί πάνω έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες, τις οποίες στραφήκανε πάνω σε αντιοξειδωτικά, επάνω σε περιορισμό θερμίδων και τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό, επάνω σε νηστείες διαφόρων ειδών και τι επιπτώσεις έχουν αυτές, ορισμένες ουσίες οι οποίες φαίνεται ότι μπορεί να συμβάλλουν στην μακροβιότητα, όπως η ρεβεραστρόλη, η σιρτουίνη, η ραπαμικίνη, μελέτες όπως η ορμονική αναπλήρωση, παραδείγματος χάρη επειδή οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση υφίστανται διάφορες μεταβολές στον οργανισμό τους, δοκιμάσανε να τους χορηγήσουν ιστρογόνα που αφού τους λείπουν από τη φύση, αν τα κάνουμε replacement, να δούμε πώς μπορεί αυτό να βελτιώσει. Μεγάλη κίνδυνη και δεν έχουν τίποτα από όλα αυτά, δεν είναι ακόμα συμπληρώματα διατροφής, όπου συμπληρώματα διατροφής έχουν μόνο έννοια στους ανθρώπους οι οποίοι δεν κάνουν μια δίαιτα σωστή. Και τι δίαιτα σωστή πρέπει να κάνουν οι ηλικιωμένοι? Η δίαιτα η σωστή των ηλικιωμένων πρέπει να είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί πολύχρωμη δίαιτα, δηλαδή ένα διαιτολόγιο το οποίο να περιλαμβάνει κάθε είδους συστατικό, γιατί το καθένα από αυτά, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λαχανικά, φρούτα, χορταρικά κλπ. Γιατί το καθένα από αυτά περιέχει διαφορετικά συστατικά που είναι χρήσιμα στον άνθρωπο. Να έρθουμε τώρα στο κυρίως μέρος του θέματός μας. Τις μονάδες φροντίδας των ηλικιωμένων. Λόγω του ότι άρχισαν να αυξάνονται ραγδαία οι ηλικιωμένοι, όπως είπαμε, στο πληθυσμό των ανεπτυγμένων κοινωνιών, άρχισαν να φυτρώνουν σαν μανιτάρια οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Τι είναι οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων? Είναι τα ιδρύματα όπως οι μονάδες γερόντων της Εκκλησίας, αλλά ο ιδιωτικός τομέας έχει κάνει μερικές
μερικά βήματα και μερικές πρόοδους ως προς ορισμένους τομείς, στους οποίους οι ηλικιωμένοι δεν βρίσκουν μονάχα έναν χώρο για να μπορούν να έχουν φαγητό, ύπνο, μια επίβλεψη ιατρική, αλλά και προσπαθούν να τους δημιουργήσουν ένα κλίμα το οποίο να τους κάνει την διαβίωση όσο γίνεται πιο ευχάριστη, αρχίζοντας από τους χρωματισμούς, από τους χώρους, τους ευάερους, τους ευήλιους, προσπαθώντας να τους κάνουν μια διατροφή πλούσια, όπως είπαμε, και με ποικιλία, προσπαθώντας να τους απασχολήσουν με παιχνίδια ή με διάφορες άλλες δραστηριότητες που βοηθούν στη νοητική ενδυνάμωση και τους απασχολούν στον ελεύθερο χρόνο τους. Έχουν βάλει προγράμματα όπου κάνουν φυσικοθεραπείες για να βελτιώνουν την άσκησή τους. Τους δίνουν τη δυνατότητα για μελέτη, εάν θέλουν και μπορούν να ασχολούνται με διάβασμα, με διάφορες έτσι ευχάριστες ενασχολήσεις. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω, κλείνοντας, το εξής. Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει προσδιορίσει ότι η υγεία είναι η κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας του ατόμου. Στην προσπάθεια λοιπόν του να τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι πραγματικά υπέροχη η προσπάθεια του συνεδρίου αυτού, γιατί άκουσα πάρα πολλές φορές για την κόντρα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας. Λοιπόν, επιτρέψτε μου, παρότι δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι θεολόγος, δεν είμαι φιλόσοφος, δεν είμαι τίποτα από όλα αυτά. Είμαι ένας απλός άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει το μυαλό του και έχει σκεφτεί κάτω και έχει διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει αυτή η κόντρα. Η επιστήμη ασχολείται με τη διερεύνηση του ιατρικού, του οργανικού κομματιού. Η θρησκεία έχει να κάνει με την ψυχική και την πνευματική αυτή του ανθρώπου. Επομένως, είναι απαραίτητες και οι δύο στον άνθρωπο. Είμαι στη διάθεσή σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή που είχατε. Κύριε Βολίκα, ευχαριστούμε πολύ. Νομίζω ότι δώσετε μία ακριβή εικόνα και της πραγματικότητας της ύπαρξης τρίτης ηλικίας και των γερόντων, αλλά και της διαφαινόμενης μεγάλης ανάγκης ύπαρξης αυτών των ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων, ιδρυμάτων γερόντων ή ιδρυμάτων όπως μπορεί ο καθένας να εκφραστεί. Έχουμε 10 λεπτά για ερωτήσεις. Απλώς επιτρέψτε μου μία ανοίξη μόνο να πω ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι γέροντες, οι οποίοι κάποια στιγμή θα έρθουν σε γεροκομεία. Υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα σε αυτούς που μένουν πίσω. Δεν είναι εύκολο για τα παιδιά να αφήσουν ένα δικό τους αγαπημένο πρόσωπο σε ένα ίδρυμα και να φύγουν. Υπάρχουν θέματα που αντιμετωπίζουν και τα ίδια, τα οποία εκφράζονται με διάφορους τρόπους. Αλλά αυτό είναι θέμα ίσως ενός μελλοντικού συνεδρίου. Παρακαλώ πολύ τις ερωτήσεις σας που έχετε για τον κύριο Βολίκα ή, ναι, έχουμε 10 λεπτά, ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε, ή ότι παρακαλώ. Thank you very much, Nikitas Diakon. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Nikitas, διδάσκω θεολογία από την Αγγλία. Έχασα τον πατέρα μου όταν ήταν μόνο 55. Δεν έφτασε στην τρίτη ηλικία. Η μητέρα μου, δόξα τω Θεώ, είναι ακόμα μαζί μας, στα 82 της. Και έχω μία πολύ απλή ερώτηση. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τρίτης ηλικίας? Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τρίτης ηλικίας, εφόσον είναι ένα φυσικό κομμάτι της ζωής? Τα πλεονεκτήματα της τρίτης ηλικίας έχουμε αρχίσει να τα ανακαλύπτουμε όλοι όσοι μεγαλώνουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα είναι ότι
μας έχει δώσει η πορεία της ζωής, μας έχει δώσει πάρα πολλές εμπειρίες, γνώσεις, μας έχει δώσει προβληματισμούς, μας έχει κάνει σοφότερους. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι ο ηλικιωμένος έχει λιγότερη εμπάθεια, λιγότερη προκατάληψη και νομίζω ότι αντιμετωπίζει τη ζωή με τρόπο όταν λειτουργικά το μυαλό, γιατί δεν μιλάμε για καταστάσεις, όπως λέγαμε προηγουμένως, με ψυχολογικά προβλήματα ή με νοητικά προβλήματα, όπως είναι η κατάθλιψη ή η άνοια, είναι ο πανχρήσιμος άνθρωπος. Και ο λόγος που το λέω είναι ο εξής. Δεν είχαμε το χρόνο, αισθάνθηκα ψυχοπιεσμένος από το ρολόι και από την κλεψίδρα, γιατί ήθελα να πω κάτι. Οι ηλικιωμένοι του σήμερα είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι γονείς και οι δάσκαλοί μας, στους οποίους χρωστάμε το ζήν και το ευζήν. Είναι αυτοί οι οποίοι πολέμησαν για να είμαστε ελεύθεροι. Είναι αυτοί οι οποίοι δούλεψαν για να αφήσουν πίσω τους αυτό επάνω στο οποίο εμείς συνεχίζουμε σήμερα. Αλλά αν δεν θέλετε να το δούμε και έτσι ρομαντικά, θα ήθελα να πω ότι με τον τρόπο με τον οποίο φερόμαστε εμείς στις ηλικίες των μεγάλων, δίνουμε παράδειγμα στις νεότερες γενναίες για να φερθούν και εκείνες προς εμάς το ίδιο όπως το παράδειγμα το οποίο τους δώσαμε. Ήταν πολύ σημαντική η ερώτηση και είναι σημαντική γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε ότι αυτό το δώρο της ζωής δεν είναι δώρο μόνο όταν εμείς παίρνουμε αυτή τη ζωή. Όταν εμείς παίρνουμε τη δύναμη, παίρνουμε τις επιτυχίες, παίρνουμε τις απολαύσεις. Είναι συνεχή για να είναι δώρο και όταν πρέπει να δώσουμε κάτι και δίνουμε την ευκαιρία σε άλλους να μας αγαπήσουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να τους δώσουμε την ευκαιρία να αισθανθούν ευαίσθητοι απέναντί μας. Να καταλάβουν ότι έχουν υποχρεώσεις. Να τις αναδείξουν, να τις υλοποιήσουν και έτσι και αυτοί να πορευθούν σε αυτόν τον τομέα της ορίμανσης. Να εκφράσω μια άποψη θα ήθελα. Κοινωνική λειτουργός είμαι, για Λουρίδου λέγομαι. Μάλιστα. Ο πατήρ Κοκάκης έκανε ένα πολύ ωραίο επίλογο λέγοντας ότι οι ασθενείς είναι μάρτυρες. Θα ήθελα να προσθέσω οι φροντιστές είναι δυο φορές μάρτυρες και για τους ασθενείς και για τους ηλικιωμένους. Όταν ο φροντιστής τυχαίνει να είναι το παιδί του ηλικιωμένου που πρέπει να βιώσει την αλλαγή, να αναγκαστεί να βάλει το γονιό του σε ένα ίδρυμα, σε έναν οίκο ευγυρίας, είναι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία και χρειάζεται ειδική στήριξη. Εγώ προσωπικά το βίωσα πριν μερικά χρόνια και ως κοινωνική λειτουργός έγινα κοινωνική λειτουργός του εαυτού μου όταν είδα τις παντόφλες της μητέρας μου να γράφουν το όνομά της Άννα και τις νυχτικές της να έχουν το νούμερο 25. Και ήταν ένα δυνατό τραύμα όταν έβλεπα τη μητέρα μου από αρχόντισα στο σπίτι της, τα σεντόνια της, τα όμορφα της πράγματα, να κινδυνεύει να πάθει ιδρυματισμό. Θα ήθελα με αυτό να πω ότι μην αγνοούμε το κομμάτι των ανθρώπων που φροντίζουν την τρίτη ηλικία και κάτι που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, πολλές φορές τα παιδιά γίνεται αλλαγή των ρόλων, γινόμαστε οι γονείς των γονιών μας και τους φροντίζουμε σαν μικρά παιδιά. Και αυτό είναι μία εξαιρετική εμπειρία και μας οριμάζει πολύ διαφορετικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέχρι να πάει το μικρόφωνο. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Παρασκευά Σκουτσοβίτης λέγομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ωραία ομιλία σας. Ως συνέχεια της πρώτης ερώτησης, σχετικά με τους ηλικιωμένους, θεωρώ ότι
στην ιστορία του ανθρώπου, όπως φυσιολογικά είπατε, είναι μια πορεία ηλικιωμένη, ο ηλικιωμένος είχε μια θέση. Μια θέση φυσική μέσα σε αυτή την πορεία και την καθημερινότητα του ανθρώπου. Θεωρώ ότι πρέπει να μας προβληματίσει, και εκεί η θέση σας είναι πάρα πολύ σημαντική να συμβάλλετε στο να αλλάξει, ότι ο ηλικιωμένος δεν είναι κάποιος που τελείωσε και θα πρέπει με κάποιον τρόπο να τον ανακουφίσουμε μέχρι να μας αποχαιρετήσει, αλλά είναι ένας άνθρωπος πολύτιμος που όταν του το δώσουμε θεσμικά να το καταλάβει, όχι ως μέρος της αγοράς, ώστε να δουλεύει για λίγα χρόνια ακόμα και να μπορούμε να παίρνουμε από αυτόν, αλλά σαν ένα πολύτιμο μέλος που θα μπορούσε να δώσει σε άλλους τομείς, νομίζω εκεί η προσφορά του θα είναι μεγάλη, η ωφέλειά του θα είναι μεγάλη και όλης της κοινωνίας θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Συμπληρωματικά σε αυτό που είπατε, θα ήθελα να πω το εξής, ότι είναι γνωστό από την μακραίωνα ιστορία του ανθρώπου ότι πάντα οι ηλικιωμένοι, οι γέροντες, ήταν οι σοφοί, πάντα ήταν εκείνοι το συμβούλιο των γερόντων, το οποίο συμβουλεύονταν οι νεότεροι. Επομένως, είναι συγκεντρωμένη και η εμπειρία κατά τη διάρκεια της πορείας της ζωής που έχουν. Άρα, λοιπόν, γι' αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το κρατάμε όσο γίνεται πιο πολύ με μεγάλη φροντίδα. Και θέλω να ζητήσουμε τη ρίζα αυτής της προσοχής που πρέπει να δίνουμε στην ιστορία του ανθρώπινου γένους. Νομίζω ότι ο Σταυρός του Χριστού μας δίνει κέραια απάντηση στο ερώτημα, όταν από εκεί έδωσε, παρακάλεσε ή έδωσε εντολή, όπως θέλετε, στον αγαπημένο του μαθητή να προσέχει τη μητέρα του. Έτσι λοιπόν η έννοια του φροντιστή και η έννοια του υποστηρικτή στις δυσκολίες είναι και θεολογικώς πολύ κατοχυρωμένη. Δύο ερωτήσεις από την εμπειρία σας. Η πρώτη είναι, σήμερα οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζονται πολλές φορές ως βάρος στις οικογένειες, δηλαδή ή ακόμα και στην κοινωνία ή ακόμα και στις κυβερνήσεις, μεγάλη ηλικία, συντάξεις κλπ. Και τι επιπτώσεις αυτό έχει στους ηλικιωμένους, στην ψυχολογία τους. Και το δεύτερο είναι, όλο και αυξάνονται τα ιδρύματα. Υπάρχουν κανόνες το τι πρέπει να προσφέρουν τα ιδρύματα. Δηλαδή, και εκεί οι πολυθεματικές ομάδες, δηλαδή πολλές δραστηριότητες, ώστε να μπορέσει να έχει ποιότητα και η θεραπεία τους, αλλά και η ζωή τους. Υπάρχουν κανονισμοί. Εξαιρετικές και οι δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει, γι' αυτό σας είπα ότι έκανα απλά νήξεις εγώ σήμερα με την παρουσίαση. Θα μπορούσε να γίνει ολόκληρο συνέδριο επάνω σε όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχει ένα ολόκληρο κίνημα που έχει χαρακτηριστεί σαν ageism. Τι θα πει, είναι ένα είδος ρατσισμού απέναντι στους ηλικιωμένους, το οποίο έχει αναπτυχθεί από ορισμένους φορείς, οι οποίοι λένε οι ηλικιωμένοι δεν εργάζονται, δεν προσφέρουν, μόνο καταναλώνουν. Οι ηλικιωμένοι, τι τον θέλεις, είναι μια κούραση, είναι μια ενόχληση, είναι μια επιβάρυνση. Πραγματικά, λοιπόν, πρέπει να κοιτάξουμε να καταπολεμηθεί με κάθε τρόπο αυτού του είδους ο ρατσισμός, και αυτό το στόχο είχαν οι προηγούμενες παρεμβολές μου όταν έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι στους οποίους χρωστάμε τόσα πολλά και γι' αυτό πρέπει να τους έχουμε στα όπα-όπα. Το δεύτερο είναι για τα ιδρύματα. Ναι, σήμερα τα πράγματα έχουν προχωρήσει. Οι γνώσεις μας, όπως είδατε, επίσης έχουν προχωρήσει και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει οι μονάδες γερόντων και οι μονάδες φροντίδας των ηλικιωμένων να γίνουν πιο επαγγελματικές. Τι εννοώ πιο επαγγελματικές? Εννοώ να έχουν όλων των ειδών τους ανθρώπους οι οποίοι εξειδικευμένοι θα μπορούσαν να συμβάλλουν στο να κάνουν καλύτερη την ποιότητα της ζωής τους. Επομένως, και ιατρικό και νοσηλευτικό και ψυχολογικό και όλο το υπόλοιπο προσωπικό θα πρέπει να είναι
και πλούσιο και εφοδιασμένο και εκπαιδευμένο, ώστε να μπορέσει να κάνει όλη αυτή την υποστήριξη, είτε αφορά την σωματική, είτε την πνευματική, είτε την ψυχική, είτε την κοινωνική ευεξία των ηλικιωμένων. Σας ευχαριστούμε όλους. Ευχαριστούμε τον κύριο Βουλγίκα. Πιστεύουμε ότι ήταν μια ομιλία η οποία πραγματικά θα εκτιμόμαστε, κύριε Βουλγίκα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.